και των επιλογών της κυβέρνησης Παπανδρέου. Ο Πρωθυπουργός, αφού με υπόγειες διαβουλεύσεις οδήγησε τη χώρα σε μία πρωτοφανή κρίση, τώρα εμφανίζεται σαν να ανέλαβε χθες και νύπτει τα σχήρας του. Ζητά συνένεση όχι από την κοινωνία, ούτε από την αριστερά. Ζητά αντιλαϊκή συνένεση από τα δεξιά του για να συνεχίσει την άδικη, καταστροφική και αδιέξοδη πολιτική του μνημονίου. Δεν μας εξήγησε όμως γιατί εκεί που απέτυχε χθες θα επιτύχει αύριο. Δεν μας εξήγησε γιατί ο λαός μας οφείλει κι άλλο πόνο και άλλες θυσίες χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Και άραγε, για πόσο ακόμα θα μπορεί να κυβερνά με σύμμαχο το φόβο και με εργαλείο τον εκβιασμό. Η συνένεση όμως, και ιδίως η συνένεση του λαού και της κοινωνίας, που αυτό είναι το ζητούμενο, δεν εκβιάζεται. Εκβιασμένη συνένεση δεν υπάρχει. Αντί λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου να ζητά τη συνένεση της δεξιάς για να εκβιάσει το λαό, ας καταλάβει επιτέλους ότι η χώρα μας χρειάζεται μια κυβέρνηση ικανή να αξιοποιήσει την ομοψυχία του λαού, προκειμένου να διαπραγματευτεί ισχυρά με τους δανειστές της. Να διαπραγματευτεί υπέρ των συμφερόντων της κοινωνίας, για να ξανααποκτήσει ο λαός μας ελπίδα, περηφάνεια και αξιοπρέπεια.